Κινήσατε τη διαδρομή για τους πέφκους? 11 και 10. Γύρω στις 9. Στη διαδρομή υπόθηκε κάτι σχετικό περί ερωτικών περιπτύξεων. Όχι. Όχι. Πίνατε στη διαδρομή. Πίναμε βότκα από το μπουκάλι και οι τρει μα. Όχι, δεν είναι πια. Σταματήσατε καθόλου στη διαδρομή. Ναι, στο σουβλατζίδικο για να φάμε. Αλλά ήταν κλειστό και φύγαμε. Μόνο ο φίλο μου κατέβηκε για να ρωτήσει. Όντω, σταματήσαμε εκεί για να φάμε. Μόνο εγώ κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Χαιρέτησα και μία γυναίκα. Τι ώρα φτάσατε στο σπίτι στου πεύκου και τι συνέβη εκεί, Φτάσαμε στι 10. Μόλι μπήκαμε στο σπίτι, βάλαμε εγώ και η Ελένη ένα ποτήρι βότκα. Ο φίλο μου δεν ήπια τίποτα. Πήγαμε στο δωμάτιό μου, ανεβήκαμε πάνω στο κρεβάτι. Το απόσπασμα παραλείπεται γιατί προσβάλλει τη μνήμη τη εκλειπού Όταν τελειώσαμε, εγώ έφυγα από το δωμάτιο και πήγα να βάλω δύο ποτήρια βότκα. Μου είπε κάτι η Ελένη μπροστά στο φίλο μου και τότε εκείνο άρχισε και την κοπανούσε με μπουνιέ. Εγώ δεν επενέβη γιατί πανικοβλήθηκα. Φοβήθηκα ότι θα χτυπήσει και εμένα. Τη χτύπησε στο σαγόνι και η Ελένη λιποθύμησε. Μετά την έπιασε κεφαλοκλείδωμα. Όσο ήταν ανέστητη και τη χτυπούσε στο κεφάλι, με τρόπο που μπορούσε να τη σκοτώσει. Εγώ είχα σοκαριστεί και δεν αντιδρούσα. Όταν έπιασε το σίδερο, έφυγα. Πήγα στο άλλο δωμάτιο και τραβούσα τα μαλλιά μου. Δεν τον είδα να τη χτυπάει με το σίδερο. Άκουγα την Ελένη να φωνάζει βοήθεια. Δεν κάλεσα καθόλου βοήθεια παρότι πήγα στο άλλο δωμάτιο. Ήταν η κακιά στιγμή. Έβαλε ο διάβολο το χέρι του. Καθόμουν στο σαλόνι κέτρεμα και, και μετά είδα το φίλο μου που πήγε στην κουζίνα να πάρει ένα μαχαίρι με πλαστική λαβή του βούτυρου. Θα την πληρώνουμε χρυσή, μου είπε. Εγώ δεν τον σταμάτησα γιατί είχα σοκαριστεί. Μπήκα στο δωμάτιο και είδα να την τρυπά στο λαιμό. Η Ελένη ήταν αναίσθητη. Εκεί του έλεγα σταμάτα, μην τη σκοτώσει. Μάλιστα με ρώτησε αν μπορούμε να βρούμε κανένα άλλο μαχαίρι. Είχε αίματα παντού στους τοίχου, αριστερά και δεξιά, στην οροφή και στο κρεβάτι. Φτάσαμε στο σπίτι στι 12 και 10. Καθίσαμε στο σαλόνι και ήπιαμε από τον μπουκάλι βότκα και οι τρει. Στη συνέχεια άρχισαμε να φιλιόμαστε, εγώ και η Ελένη.